Γεια σας και καλώς ήρθατε στο κανάλι του Body Melody. Είμαι η Ναταλία Μαρτίνη και στο σημερινό βίντεο θα σας πω τι να προσέχετε πριν το πρώτο μάθημα μπαλέτου μετά την καραντίνα. Οι σχολές χορού φαντάζομαι έχετε ενημερωθεί περισσότεροι, ανοίγουν 15 Ιουνίου, κάτι το οποίο κατά τη γνώμη μου έπρεπε να γίνει πολύ νωρίτερα. Anyway όμως, θα σας πω πώς να προστατέψετε το σώμα σας, ώστε να μην βγουν στην επιφάνεια τραυματισμοί που μπορεί να είχαμε στο παρελθόν και να μην έχετε μεγάλο πιάσιμο μετά το πρώτο μάθημα. 7 μήνες ήμασταν κλειστά, οπότε το σώμα δεν μπορούσε να ασκηθεί όπως έκανε στο παρελθόν, ούτε μπαλέτο μπορούσε να κάνει στο σπίτι, γιατί το μπαλέτο θεωρώ ότι είναι το μόνο είδος χορού που δεν μπορεί να γίνει ολοκληρωμένο μάθημα στο σπίτι, μόνο και μόνο επειδή δεν μπορούμε να κάνουμε καν όλες τις ασκήσεις του κέντρου στο σπίτι, γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε ούτε petit allegro, ούτε grand allegro, εκτός αν έχουμε ένα τεράστιο σαλόνι χωρίς έπιπλα με σωστό πάτωμα. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Αρχικά να σας πω ότι εάν νιώσετε βασικά στο πρώτο μάθημα ότι δεν έχετε την απόδοση που είχατε, δεν έχετε την αντοχή που είχατε, τη δύναμη που είχατε, την ευληγησία, την τεχνική, μην απογοητεύεστε, είναι λογικό. Δεν μπορούμε να γυμναστούμε, δεν μπορούμε να κάνουμε μπαλέτο στο σπίτι γιατί δεν έχουμε ούτε το καθηγητή δίπλα μας να μας βλέπει και να μας διορθώνει σωστά, οπότε απλά δεν θέλω να νιώσετε απογοήτευση. Όλοι είμαστε ακριβώς στο ίδιο καζάνι. Λοιπόν, πριν το μάθημα μπαλέτου, εννοείται ότι κάνουμε καλό ζέσταμα. Αυτό πρέπει να γίνεται πριν από κάθε μάθημα, αλλά τώρα είναι ακόμα πιο σημαντικό. Μην πέσετε στην παγίδα το ότι επειδή ο καιρός είναι ζεστός, θα ζεσταθώ πολύ γρήγορα, οπότε θα κάνω ένα 5 λεπτό γρήγορο ζέσταμα και τέλος. Μην πέσετε σε αυτή την παγίδα, γιατί και πάλι οι μύες δεν έχουν ζεσταθεί καλά. Δώστε βάση στις αρθρώσεις σας, ειδικά στα σημεία που μπορεί να είχατε κάποιο τραυματισμό. Μετά θα έλεγα να κάνετε με λίγο foam roller, να περάσετε όλο το σώμα, ώστε να αρχίσει να αυξάνεται όλο και περισσότερο η κυκλοφορία του αίματος και μετά να κάνετε μικρές διατάσεις, δυναμικές όμως. Δεν θέλω δηλαδή να μένετε σε μια διάθεση 30 δευτερόλεπτα και μετά να κάνετε μια άλλη θέση. Αυτό στο τέλος του μαθήματος. Πάμε κατά τη διάρκεια. Δύο πράγματα θέλω να δώσετε βάση. Το πρώτο μπορεί να σας φανεί λίγο περίεργο, είναι στο μάθημα να μην κάνετε πολλά ρελεβέ. Και θα σας εξηγήσω γιατί. Οι γάμπες γυμνάζονται ακόμα και όταν τεντώνουμε τα κουντεπιέ μας. Στα ρελεβέ εννοείται ότι γυμνάζεται η γάμπα, οπότε επειδή θα ακολουθήσει μετά και μία ολόκληρη σειρά ασκήσεων στο κέντρο, δεν θέλουμε οι μύες της γάμπας να είναι κραμπαρισμένοι. Θα προτιμούσα να κάνετε τα ρελεβέ όταν τελειώνουμε τη δεξιά μεριά, που κάνουμε μικρές ισορροπίες και μετά αλλάζουμε στην αριστερή. Εάν η δασκάλα ή ο δάσκαλος δώσει ρελεβέ, για παράδειγμα στο φοντιού, και τα κάνει όλα τα φοντιού με ρελεβέ ή στο φραπέ ή σε κάποια άλλη άσκηση, προτείνω να κάνετε τα μισά. Εάν όμως κατά την καραντίνα, κατά τη διάρκεια της καραντίνας κάνατε μαθήματα όπου είχαν ρελεβέ κτλ., τότε εντάξει, καλό είναι να ακούσετε εδώ το σώμα σας. Το δεύτερο πράγμα που πρέπει να δώσετε βάση είναι ο ενθουσιασμός. Ξέρω ότι όλοι είμαστε πάρα πολύ ενθουσιασμένοι και στο πρώτο μάθημα θα έχουμε έτσι πολλή ενέργεια και πολλή όρεξη στο μάθημα, αλλά θα πρέπει να ακούσουμε το σώμα μας, δηλαδή λίγο αφήστε τον ενθουσιασμό να σιγοβράζει. Και τι θέλω να πω με αυτό. Όταν έρθει για παράδειγμα η άσκηση petit allegro, που είναι έτσι λίγο πιο έντονη και είναι με επιδηματάκια, προτιμήστε να κάνετε δεξιά μεριά, αριστερή μεριά και ξανά άλλη μια φορά. Μην το κάνετε 4 φορές επειδή έχετε την όρεξη και θέλετε να δώσετε πόνο σε όλες τις ασκήσεις. Ή στον κρεμπατμάν, μπορεί να νιώσετε ότι το πόδι δεν ανεβαίνει τόσο ψηλά. Μην δώσετε περισσότερη ενέργεια για να το σηκώσετε ψηλά, γιατί μπορεί να υπάρξει μετά κάποιο τράβηγμα ή θλάση. Ή στον γκραν αλέγκρο, κάνετε ψηλά άλματα. Μπορεί να νιώθετε ότι το σώμα δεν έχει την αντοχή αυτή τη στιγμή. Επειδή είστε ενθουσιασμένοι, μην πείτε, έλα μωρέ, εντάξει, είναι πρώτο μάθημα, θα τα δώσω όλα, γιατί πάλι υπάρχει η πιθανότητα τραυματισμού. Οπότε θα ήθελα εδώ λίγο να μετριάσετε τον ενθουσιασμό σας και λίγο να σκέφτεστε το σώμα σας, τι αντοχές έχει και πόσο αντέχει ακόμα. Επίσης δεν είναι κακό τον γκραν αλέγκρο στο πρώτο μάθημα να το αφήσετε και λίγο στην άκρη. Δεν πειράζει. Τέλος τώρα, μετά το μάθημα μπαλέτου, εννοείται ότι κάνουμε πάρα πολύ καλές διατάσεις. Θα σας έλεγα σίγουρα πάνω από 20 λεπτά. Θέλω να κάνετε διατάσεις σε κάθε μη ξεχωριστά. Για παράδειγμα, αν θέλουμε να κάνουμε τη θέση σπαγκάτο, προτιμώ να κάνετε διάταση πρώτα σε λαγανοψωήτη και ορθομοιραίο και μετά στο δικέφαλο του μπροστινού ποδιού και μετά να μπείτε στο σπαγκάτο που είναι έτσι πιο συνδυαστική, θα έλεγα, θέση, όπου διατείνονται και τα δύο πόδια σε διαφορετικά σημεία όμως. Σίγουρα πότε 20 λεπτά και τέλος μπορείτε να κάνετε και με foam roller ώστε να χαλαρώσουν οι μύες, οι οποίοι είναι λίγο έτσι πιο σφιχτοί, λίγο πιο κραμπαρισμένοι, οπότε θέλουμε να χαλαρώσουν σε όλο το σώμα, μην μείνετε μόνο στα πόδια
Θέλω πολύ καλές διατάσεις και για τη μέση και στους ώμους και στα χέρια και στις γάμπες. Μην ξεχάσετε κανένα σημείο του σώματος. Αυτό βέβαια προτείνω να το κάνετε μετά από κάθε μάθημα, απλά στο πρώτο μάθημα θέλω να δώσετε έτσι λίγο περισσότερη βάση. Τώρα, εάν έχετε μεγάλο πιάσιμο μετά το μάθημα, συνήθως το πιάσιμο το νιώθουμε την επόμενη μέρα ή την παραεπόμενη. Μην παραλείψετε το επόμενο μάθημα, μην το ακυρώσετε. Θα είναι μετά πολύ πιο κακό για τον οργανισμό, μετά από μία εβδομάδα να ξανακάνει ένα μάθημα μπαλέτου. Τώρα, για να φτάσουμε στην απόδοση που είχαμε και πριν το lockdown, εάν κάνουμε 3 φορές την εβδομάδα μπαλέτο, πιστεύω ότι στις επόμενες 2 εβδομάδες θα έχουμε αρχίσει να φτάνουμε σε αυτή την απόδοση. Θα αρχίσει δηλαδή ο οργανισμός να παίρνει τα πάνω του. Αυτό ισχύει αν γυμναζόμασταν και κατά τη διάρκεια της καραντίνας, είτε με μπαλέτο είτε με κάποιο άλλο είδος γυμναστικής. Τώρα, εάν δεν κάναμε καθόλου γυμναστική και ξεκινάμε τώρα, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα εννοείται, απλά θα έρθει αυτή η απόδοση λίγο αργότερα. Αυτά προς το παρόν, ελπίζω να σας βοήθησα. Οποιαδήποτε απορία και αν έχετε, μην ξεχάσετε να μου στείλετε μήνυμα ή να μου γράψετε σχόλιο κάτω από το βίντεο. Όσοι είστε στην Αθήνα, πιθανόν να το πούμε και σε κάποιο μάθημα μπαλέτου. Αυτά προς το παρόν, μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι και κλικ στο καμπανάκι για να σας έρθει ειδοποίηση την επόμενη φορά που θα ανεβάσω καινούριο βίντεο και εμείς θα τα πούμε εδώ την επόμενη φορά. Γεια σας!